Πρωινή διάλογη, Μαρία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο γιατρός του Κέντρου Υγείας Άντισσας, ο κύριος Μιχάλης Ρούσης. Να πούμε ότι και με την ιδιότητα του πρώην αντιδημάρχου εκεί στην περιοχή, ένας άνθρωπος που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση, που γνωρίζει τα προβλήματα και είναι ενεργός κοινωνικά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ρούση, τι κάνετε? Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ξεκουράζομαι μετά από τη χτεσινή εφημερία, η οποία ήταν αρκετά δύσκολη, όπως μάθατε. Εφημερία του τρόμου, εγώ θα τη χαρακτήριζα αυτήν την εφημερία, κύριε Ρούση, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πας το πρωί στη δουλειά σου και εντάξει, δεν είναι μια κανονική δουλειά, ας πούμε, το να είσαι γιατρός σε ένα κέντρο υγείας. Είναι μια δουλειά λίγο ρώσικη ρουλέτα, δεν ξέρεις τι θα σου τύχει στη διάρκεια της ημέρας. Και δυστυχώς αυτό επιβεβαιώθηκε χθες με τον τραγικότερο τρόπο. Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε τη χθεσινή σας μέρα στη δουλειά? Ναι, να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε συχνά. Τουλάχιστον εμείς στο Κέντρο Υγείας Άντισσας έχουμε κάθε μήνα γύρω στις 10 κενές βάρδιες. Και αυτό γιατί έχουν συνταξιοδοτηθεί δύο οδηγοί και δεν έχουν προσλάβει κανέναν. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να έχουμε μέσα, έχουμε δύο ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Άντισσας, λειτουργικότατα και τα δύο, καινούργια, αλλά δεν έχουμε οδηγούς για να καλύψουν τις βάρδιες. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που είπατε, ότι κάποιες στιγμές είναι ρώσικη ρουλέτα η εφημερία, όχι τόσο γιατί φοβόμαστε εγώ ή συναδελφοί μου να αντιμετωπίσουμε ό,τι περιστατικό μας έρθει, αλλά γιατί δεν έχουμε τα μέσα. Για σκεφτείτε, ας πούμε, να μου τύχει ένα περιστατικό, ένα σοβαρό τροχαίο στα 5 λεπτά από το κέντρο υγείας και να μην υπάρχει ασθενοφόρο να πάει να μου φέρει τον τραυματία και να περιμένει όση ώρα χρειαστεί να έρθει το ασθενοφόρο από την Καλονή ή από τη Μυτιλίνη, δηλαδή γύρω στη 1,5 ώρα από την Καλονή που είναι στα 36 χιλιόμετρα, γύρω στις 2 ώρες από τη Μυτιλίνη που είναι στα κοντά 87 χιλιόμετρα. Λοιπόν, είναι προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε συχνά, σύν τις ελλείψεις προσωπικού που έχουμε για να καλυφθούν οι βάρδιες στο κέντρο υγείας. Για παράδειγμα, τη βραδινή βάρδια 11 με 7 το πρωί, στο κέντρο υγείας συνήθως είμαι εγώ, ο αγροτικός γιατρός και ο φύλακας και ο οδηγός. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αν φύγει λοιπόν με περιστατικό ο οδηγός και ο αγροτικός γιατρός, μένω εγώ και ο φύλακας για να αντιμετωπίσω ό,τι μου έρθει στο κέντρο υγείας. Αν είναι δυνατό δηλαδή ένας γιατρός να μπορέσει να αντιμετωπίσει μόνος του ένα σοβαρό περιστατικό. Δηλαδή τι θα πρωτοφάρω να κάνω, ας μου έρθει ένας τραυματίας, να σταματήσω την αιμορραγία, να του κάνω κάποια ανάλυση, να του βάλω τον ορό, τι να πρωτοπρολάβω να κάνω? Ακριβώς. Δηλαδή οι συνθήκες είναι, μπορώ να πω, εξαιρετικά δύσκολες. Και επικίνδυνες για μας, γιατί πολλές φορές δεν ξέρω αν μας καλύπτει και κάποιο νομικό πλαίσιο. Μάλιστα. Για αυτά που κάνουμε. Να έρθουμε λίγο στη χθεσινή ημέρα, να μας περιγράψετε λίγο τι συνέβη. Χθες η ημέρα ήταν, ξεκίνησε από το πρωί, γιατί πρώτα ξεκίνησε με ένα περιστατικό στην Ερεσό. Ναι. Ευτυχώς εκεί υπήρχε ο αγροτικός γιατρός που μπόρεσε να το εξετάσει και με τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί αντιμετωπίστηκε μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και να πάρει τον άνθρωπο να τον πάει στο νοσοκομείο. Μετά βγήκε άλλο ένα περιστατικό το οποίο ήρθε στο κέντρο υγείας, ένας ηλικιωμένος με COVID, ο οποίος είχε αναπνευστικά προβλήματα. Αλλά εκεί δεν είχαμε θέμα να περιμένουμε πόση ώρα θα έκανε το ΕΚΑΒ να έρθει, γιατί το αντιμετωπίζαμε στο κέντρο υγείας. Mm-hmm. Και βγήκε και το περιστατικό του πνιγμού στο Γαβαθά. Μάλιστα. Το οποίο αρκετά σοβαρό περιστατικό. Το οποίο ήταν σοβαρό περιστατικό, αλλά η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της από την αρχή. Ναι. Για φανταστείτε να είχε τις αισθήσεις να ήταν σε δύσμια και να μην ξέραμε πώς να φτάσει στο κέντρο υγείας. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν. Δεν ξέρω πόση ώρα κάνει το δικό σας το ασθενοφόρο. Ναι. Το δικό μας το ασθενοφόρο να πάει στο Γαβαθά και να γυρίσει θέλει γύρω στα 20 λεπτά. Δεν είναι πολλή ώρα. Είναι λίγη ώρα. Είναι κοντά. Είναι κοντά. Ακριβώς. Είναι κοντά. Ο Γαβαθάς από το κέντρο υγείας πρέπει να είναι γύρω στα 9 χιλιόμετρα, 10. Είναι πολύ κοντά. Δηλαδή 5 λεπτά με το αυτοκίνητο, 7 λεπτά είναι, ας πούμε. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν, κοιτάξτε να δείτε, και να μην είχε τις αισθήσεις της και να μου τη φέρανε στα 10 λεπτά επάνω, mm-hmm. τουλάχιστον μισή ώρα προσπάθεια ανάνυψης θα την κάναμε. Ναι, 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 όχι, είναι σημαντικό. Λοιπόν, το να μου τη φέρουν μετά από 2 ώρες, όχι ότι φταίει το ΕΚΑΒ, έτσι, είναι ο χρόνος που χρειάστηκε για να πάει στο περιστατικό. Ναι, ναι. Δεν έχει νόημα μετά να κάνεις καμία ανάνυψη.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ρούση. Τώρα ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση ότι θα φέρει, λέει, θα βάλει οδηγούς από πυροσβεστική, ναι, από δήμους, από στρατό. Είναι οι γνωστές αποφάσεις, οι, ναι, οποίες ακούγονται σωστές. Ναι. Αλλά επειδή, όπως είπατε και πριν, έχω ασχοληθεί και με την τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, πού θα βρουν οι υπηρεσίες αυτές οδηγούς που περισσεύουν για να τους στείλουν στο κέντρο υγείας? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Μόνο ο Δήμος Δυτικής Λέσβου του περισσεύουν οδηγοί? Νομίζω όχι. Ούτε στο Δήμο περισσεύουν, ούτε στην πυροσβεστική πιστεύω περισσεύουν, ούτε στο στρατό. Και μετά ποιος θα φεύγει από τη Μυτιλίνη που ζει να θεί να κάνει μια βάρδια 8 ώρες στο κέντρο υγείας Άντισσας και να ξαναγυρίσει πίσω? Τη βενζίνη ποιος θα την πληρώσει? Ας πούμε ότι βρεθεί κάποιος. Ναι. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι, επειδή όπως σας είπα μέσα έχουμε δύο ασθενοφόρα λειτουργικότατα καινούργια, θα πρέπει τους καλοκαιρινούς κύριους μήνες που έχουμε τον τουρισμό και ο πληθυσμός διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται, να έχουμε έναν οδηγό σε υπηρεσία και έναν σε ετοιμότητα. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται? Ωραία, έγινε τώρα, γίνανε αυτά, γίνονται αυτά. Πώς θα βγει το καλοκαίρι τώρα υπό αυτές τις συνθήκες? Προσευχόμαστε. Θα προσευχόμαστε να βγει. Δεν είναι για να γίνει τίποτα, ούτε είναι για να έρθει κανείς. Χρόνια το παλεύουμε. Φαντάζομαι ότι αιτήματα για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού έχουν γίνει χρόνια, δεν μας δίνει σημασία κανείς. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, τώρα μετά από αυτό που έγινε και βγήκε στην επικαιρότητα όλο αυτό, δεν υπάρχει κάποια ελπίδα να έχουμε κάποια αλλαγή, έτσι, οτιδήποτε? Δεν έχω κάποια ελπίδα. Από τη στιγμή που δεν θα προσλάβουν κανέναν, δηλαδή θα περιμένω τι, να περισσέψει, να βρεθεί εύκαιρος οδηγός στο Δήμο που δεν υπάρχει, στην πυροσβεστική που δεν υπάρχει ή στο στρατό? Ναι. Ο οποίος να έχει και σχέση με τι κάνουμε στο ασθενοφόρο. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, αν έρθει ένας οδηγός από το Δήμο, μπορεί να κάνει, ας πούμε, όχι, βάρδια στο ασθενοφόρο? Πώς λειτουργεί. Καταρχήν, πώς λειτουργεί το φορείο για να μπει και να βγει. Δεύτερον, με ποιο τρόπο βάζουμε τον ασθενή ή τον τραυματία στο φορείο? Δεν είναι απλά τα πράγματα. Αυτή τη δηλαδή, έναν, ναι, πολυτραυματία που έχει σπάσει κόκαλα, ναι, ή που έχει χτυπήσει τον αυχένα του, ένας οδηγός ο οποίος οδηγούσε φορτηγό μέχρι εχθές, ναι, πώς θα ξέρει πώς να τον βάλει επάνω? Έχετε... Ή πιστεύουν ότι μας περισσεύουν οι νοσηλευτές ή νοσοκόμοι για να πάνε μαζί με τα ασθενοφόρο? Θεωρητικά όμως, κύριε Ρούση, μαζί με τον οδηγό του ασθενοφόρου δεν πάει και ένας διασώστης? Όχι. Όχι. Αυτό δεν περισσεύει. Εγώ έχω έναν νοσηλευτή συνήθως την πρωινή και τη μεσημεριανή βάρδια. Το βράδυ δεν έχω κανέναν. Επίσης το μεσημέρι και το βράδυ έχω έναν αγροτικό που βοηθάει. Άντε να τον στείλω σε ένα σοβαρό περιστατικό μαζί με τον οδηγό, οπότε μένω εγώ στο κέντρο υγείας. Τον νοσηλευτή δεν μπορώ να του τον δώσω μαζί. Γιατί θα πρέπει κάποιος να υπάρχει να βοηθάει και εμένα. Άρα ο οδηγός δηλαδή που θα πάει είναι πολυεργαλείο. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένος. Μπράβο, ναι, πρέπει να είναι εκπαιδευμένος, να έχει κάνει τη σχολή του ΕΚΑΒ. Μάλιστα. Είναι αρκετές εβδομάδες που παρακολουθούν, mm-hmm, για να ξέρει να δώσει τις πρώτες βοήθειες και κυρίως πώς να βάλει τον ασθενή στο φορείο, αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το δυσανίδα του πολυτραυματία, αν χρειάζεται να του βάλει οξυγόνο. Μάλιστα. Πρέπει να τα ξέρει ο οδηγός αυτά. Εσείς ως γιατροί εκεί, ξέρω ότι και εσείς προσωπικά έχετε κάνει αναφορά στον εισαγγελέα, έχετε ενημερώσει τον εισαγγελέα, ναι, για όλα αυτά. Τι απάντηση πήρατε? Εδώ είναι ένα οξύμορο. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω, όταν πήρα την απάντηση, βέβαια είναι πάνε τώρα αρκετά χρόνια, ναι, σε ένα πρόβλημα του κέντρου υγείας, ναι, που πήρα τον εισαγγελέα τηλέφωνο. Λοιπόν, ναι, προσέξτε να δείτε τώρα τι συμβαίνει. Ναι. Εγώ αν θεωρήσω ότι η εφημερία που έχω να κάνω δεν είναι επισφαλής για τους ασθενείς, ναι, μπορώ να μην την ξεκινήσω. Ωραία. Ωραία. Αν πεθάνει κάποιος, επειδή εγώ δεν ξεκίνησα την εφημερία, υπεύθυνος είμαι εγώ. Ναι, αλλά αν πεθάνει... Αν πάλι την ξεκινήσω, ναι, πρόσεξε. Αν, ναι, πάλι την ξεκινήσω και είναι επισφαλής για τον ασθενή και πεθάνει κάποιος, μπορεί να με κατηγορήσουν ότι ξεκίνησα μια εφημερία η οποία είναι επισφαλής. Mm. Τέλος πάντων, το συμπέρασμα είναι ότι ό,τι και να συμβεί, φταίει ο γιατρός. Άρα, γι' αυτό το λέω και εγώ Ρώσικη ρουλέτα. Γιατί Ρώσικη ρουλέτα είναι τελικά οι εφημερίες. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ, που κάναμε αυτή την κουβέντα. Ελπίζω να βγει κάτι από αυτό, γιατί προσέξτε να δείτε κάτι. Η Καλονή έχει και το ασθενοφόρο του κέντρου υγείας, αλλά έχει και το ΕΚΑΒ. Ναι.
Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Ότι η Καλονή καλύπτει και τον Πολυχνίτο και την Άντισα. Για σκεφτείτε τώρα να βγουν ταυτόχρονα περιστατικά σε Πολυχνίτο και Άντισα. Και Καλονή. Θα μην καλύπτει η Καλονή. Είναι πολλά τα θέματα. Δεν ξέρω εσείς πόσο προσωπικό θέλετε για να πείτε ότι είστε εντάξει. Για να πούμε ότι είμαστε εντάξει, εμείς θέλουμε 5 οδηγούς. Έχουμε 4. Να είμαστε τσίμα-τσίμα, να μην έχουμε κενές βάρδιες, έτσι. Δηλαδή θέλετε για ένα... Και αυτό για την περίπτωση που δεν θα αρρωστήσει κανείς τους, έτσι. Πρέπει να είναι όλοι καλά. Για ένα άτομο δηλαδή συζητάμε τώρα. Ναι, για ένα άτομο. Μάλιστα. Έχουν πάρει σύνταξη 2, ναι, και δεν έχουν καλυφθεί. Και χρειαζόμαστε και τουλάχιστον άλλους 3 νοσηλευτές. Ναι. Δηλαδή συνολικά... Έχουμε 3 νοσηλευτές, ναι, θέλουμε άλλους 3. Δηλαδή συνολικά 5 άτομα ακόμα. Γιατί εγώ υπολογίζω, ναι, και έναν οδηγό ακόμα. Για να καλύπτονται και οι 3 βάρδιες εφημερίας του κέντρου, λειτουργίας μάλλον του κέντρου υγείας. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατρέ, καλή δύναμη. Καλό καλοκαίρι εύχομαι. Ναι, και επίσης, σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας επιβιώσουμε αυτό... χρόνια. Έχουμε επιβίωση. Ναι. Επιβίωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή μου μέρα σε όλους. Να είστε καλά.